Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε στην τηλεόραση του Ορφέα και στην εκπομπή Διάβλος Επικαιρότητας. Είμαι η Ειρήνη Σιδέρη και βέβαια πλησιάζοντας οι εκλογές, το θέμα μας είναι μόνο αυτό. Έχουμε καλεσμένο σήμερα τον υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση, τον κύριο Φώτη Μιχαλακόπουλο. Καλησπέρα κύριε Μιχαλακόπουλε. Καλησπέρα κυρία Σιδέρη. Καλησπέριζω τους τηλεθεατές της συχνότητας Web TV Ορφέας. Ωραία. Είστε υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στην Αλφα Αθηνών. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μιχαλακόπουλε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και επειδή είναι χρήσιμο αλλά και απαραίτητο να θυμόμαστε τα γεγονότα που μας έχουν φέρει σήμερα εδώ, θα ήθελα πρώτα να δούμε μαζί ένα βίντεο και μετά να το συζητήσουμε μαζί, να το σχολιάσουμε. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο. Meines Erachtens, es gibt eine realistische, eine praktische Lösung, die Rückkehr des Königs und die Bildung einer Übergangsregierung unter dem ehemaligen Ministerpräsident Karamanlis, der ein sehr großes Ansehen im griechischen Volke hat, eine Regierung, in die griechischen Politiker die verschiedenen politischen Tendenzen vertreten, mit Ausnahme der Kommunismen teilnehmen. Είναι φυσικό τα δύο κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση του κ. Τζανετάκη να συνεννοούνται μεταξύ τους και με τον Πρωθυπουργό για τα τρέχοντα θέματα κυβερνητικής πολιτικής. Έχουμε αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις, έχουμε προγραμματικές δηλώσεις, τις οποίες πρέπει να τιμήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο είπαμε. Και είναι φυσικό ότι συναντώμεθα και ανταλλάσσουμε απόψεις και παίρνουμε και αποφάσεις. Εμείς έχουμε πια τακτικές επαφές με τον Πρωθυπουργό και συζητούμε την πορεία της υλοποίησης των προγραμματικών διακηρύξεων με τις οποίες είναι δεσμευμένη η κυβέρνηση και τίποτα. Κύριε Μιχαλακόπουλε, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από αυτό που μόλις είδαμε. Καταρχήν, βάλαμε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται σαφέστατα ότι ο πατέρας ο Μητσοτάκης λέει στην αρχή για την επιστροφή του βασιλιά και ότι θα φτιαχτεί μία συγκυβέρνηση με όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το κομμουνιστικό. Λίγο καιρό μετά βλέπουμε να γίνεται συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΚΚΕ, όπου λένε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Φλωράκης ότι τελικά θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα που μέχρι πριν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ και ότι δεν θα συμμετέχουν σε μία κυβέρνηση με την επιστροφή του βασιλιά. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος ανέρεσε τον εαυτό του, όπως είδαμε, αυτό που λέμε σήμερα κολοτούμπα. Κύριε Σιδέρη, πραγματικά πρέπει ο Έλληνας πολίτης να δει ότι τα κόμματα είναι συμμορίες που λιμένονται από αρχής ιδρύσεως του ανεξαρτήτου κρατηδίου της Ελλάδος από το 1834, τον ελληνικό χώρο και τον Έλληνα πολίτη. Είναι συμμορίες οι οποίες μέχρι και τώρα μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την ατέρμονη κατάσταση την οποία βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Είναι συμμορίες οι οποίες πραγματικά έχουν κάνει εγκληματικές συντέρκεις και συνεχίζουν να κάνουν έως σήμερα, βεβαίως, απέναντι και έναντι του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού λαού, και είναι συμμορίες οι οποίες πρέπει και είναι επιτακτική ανάγκη κάποια στιγμή μία πραγματική ελληνική πολιτική δύναμη, μία δύναμη πολιτική η οποία θα είναι αμιγός ελληνικών συμφερόντων, να τους κάτσει στο σκαμνί, στο εδόλιο του κατηγορημένου, και όλοι να λογοδοτήσουν για αυτές τις εγκληματικές πράξεις που έχουν κάνει απέναντι στα αδέλφια μας, απέναντι στους συμπολίτες μας, απέναντι στο ελληνικό έθνος. Δεν μιλάτε βέβαια για πρόσφατα γεγονότα, αλλά μιλάτε σχεδόν για 50 χρόνια από το 1974 και μετά, για όλη την πορεία, ό,τι έχει προηγηθεί, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, εγώ, αν θέλετε, μιλάω από την αρχή ιδρύσεως, ναι, του ελληνικού κρατηδίου. Οι συμμορίες που ήρθαν και μετά, και στην ουσία και ο βασιλιάς που είχε βγει, ο Όθωνας, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, τον οποίο τον εισάγαμε. Σαφέστατα, κάποιες ξένες δυνάμεις, Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία, οι οποίες εγγυήθηκαν και αυτές έφεραν την απελευθέρωση
και με την συμφωνία που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη με την Οθωμανική Πορφύρα, και από τότε, και όχι με τους αγώνες των αγωνιστών, σαφέστατα και οι αγώνες των αγωνιστών του 1821 έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την απελευθέρωσή μας, αλλά το κλειδί της απελευθέρωσης ήταν η συμφωνία που έκαναν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία με την Οθωμανική Πορφύρα, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Σαφέστατα, και γι' αυτό και μέχρι τώρα το έχουμε πει πολλά και σε πολλές εκπομπές, ότι το κάθε 25 Μαρτίου του, σε κάθε επέτειο, οι τρεις αυτές μεγάλες δυνάμεις έρχονται με κάποιον εκπρόσωπό τους. Και μπορούν να συμμετέχουν, το είδαμε και αυτό εν μέσω καραντίνας, ότι ναι, μπορούσαν να συμμετέχουν Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι στην παρέλαση του, της 25 Μαρτίου, και δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε εμείς να παρακολουθήσουμε ως Έλληνες πολίτες. Πραγματικά είναι τεράστια τα εγκλήματα που έχουν γίνει, ναι, από τότε και εντέθεν, αλλά και από τη μεταπολίτευση και μετά, από το 1974 και μετά, είναι τεράστια τα εγκλήματα που έχουν γίνει απέναντι στον ελληνικό λαό, με το μοτίβο αυτό, με το στάτους αυτό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που όπως έχω πει πολλά και σε εκπομπές και έχουμε τονίσει και εμείς, δεν είναι δημοκρατία, είναι, και μιλάμε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, είναι κομματοκρατία υπό το κάλυμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έτσι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κύριε Μιχαλακόπουλε, να δούμε και ένα έγγραφο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε στο άλλο κομμάτι, στον Ανδρέα Παπανδρέου, σωστά? Μάλιστα. Να δούμε και αυτή την πλευρά. Μια ιστορική ανασκόπηση. Μια ιστορική ανασκόπηση, οπότε παρακαλώ να δούμε τώρα το έγγραφο. Θέλετε, κύριε Μιχαλακόπουλε, να μας αναλύσετε τι ακριβώς διαβάζουμε εδώ, πότε? Βέβαια. Είναι αυτό το έγγραφο, τι βλέπουμε? Καταρχήν ένα έγγραφο το οποίο υπογράφηκε τον Αύγουστο του 1974 με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τον Ανδρέα Παπανδρέου, πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, πριν ακόμα ιδρυθεί το κόμμα ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορεί να το βρει οποιοδήποτε, όπου η πηγή εγγράφουν το απόρριτο 72-71, κάθετος NSA, κάθετος 1158, AR-29. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε, να διαβάσει. Εμείς αυτό που οφείλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να δείξουμε στον Έλληνα πολίτη τι πραγματικά γίνεται, πώς ιδρύονται τα κόμματα και ότι ξένες δυνάμεις, ξένα κέντρα εξουσίας... Είναι πίσω. Είναι από πίσω, βεβαίως. Και αυτά... Και μόνον αυτά δίνουν τις εντολές τις οποίες εκτελούν κατά γράμμα οι εντολοδόχοι, υποτίθεται κυβερνήτες, πολιτικοί και τα λοιπά. Πολιτικοί πρωθυπουργοί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το ένα, απομάκρυνση από τις επιλεγμένες θέσεις θα αποφασίζονται μόνο από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου επιτρέπονται μόνο φραστικές παρεκκλήσεις. Είναι στο κομμάτι 1, στο 2 είναι προσκανοποίηση των ριζοσπαστών αριστερών ψηφοφόρων, θα επιτραπεί η αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ. Το 3, ελαχιστοποίηση της δύναμης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η μείωση αυτή δεν θα πρέπει να υπερβεί το όριο που συμφωνήθηκε με τους συναδέλφους της ΚΑΓΕΜΠΕ. Δηλαδή είναι κανονισμένο και το ποσοστό, εννοείται? Βεβαίως είναι καλεσμένο. Είναι ρυθμισμένο. Είναι κανονισμένο, είναι ρυθμισμένο, και ο ψυχρός πόλεμος που εμείς θεωρούσαμε ότι γινόταν, στην ουσία δεν ήταν ψυχρός πόλεμος, ήταν ψυχρός πόλεμος για τα μάτια του κόσμου. Ήταν επικοινωνιακό τέχνασμα. Σαν ταινία δηλαδή. Σαν ταινία, και πώς θα μοιράσουν την πίτα. Ναι. Έτσι, και πώς θα μοιράσουν τον πλανήτη για να μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τα σχέδια απέναντι στον άνθρωπο, τον αφανισμό του ανθρώπου, θα πω εγώ. Ναι. Προχωράμε. Στο 4. Επιτρέπονται φραστικές συγκρούσεις με τον ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, όχι όμως ανοιχτός πόλεμος. Δήθεν ότι υπάρχει μια κόντρα δηλαδή. Έτσι, μπράβο, επικοινωνιακό τέχνασμα. Mm-hmm. 5. Ο σύνδεσμος μεταξύ ΗΠΑ και ελληνικής κυβέρνησης θα αναλάβει να καθησυχάζει τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτό που λέμε, μία στο καρφί, μία στο πέταλο. Έτσι, μπράβο, κυρία Σιδέρη, εννοείται. Δεν είναι δυνατόν αυτό που διαβάζουμε τώρα. Κι όμως δεν είναι στη σφαίρα του επιστημονικής φαντασίας. Παρακαλώ, συνεχίστε. Είναι πραγματικότητα, βεβαίως. Το 6 έχει διαγραφεί με μαρκαδόρο, γι' αυτό δεν μπορούμε να το δούμε.
Το 7. Αν και όταν το επιθυμεί η ομάδα, σαφέστατα με ερωτηματικό, δεν ξέρουμε ποια ομάδα, τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται εναποθηκευμένα στην Ελλάδα θα αντικατασταθούν ή ανταλλαχθούν με νέα. Το 8. Όταν η CIA και DIA χρειάζονται όπλα για συγκαλυμμένες επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, η κυβέρνηση Παπανδρέου θα προβαίνει σε πωλήσεις και μεταφορές όπλων με τις τιμές που θα ισχύουν τότε. Θα ειδοποιείται σχετικά από την Υπηρεσία Διοικητικής Μέρημνας των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 9. Η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν θα ανακοινήσει το θέμα Κύπρου με αντίδωρο την μη ύπαρξη προβλημάτων με την Τουρκία. Το 10. Δηλαδή, σαν να μην συνέβη. Σαν να μην συνέβη. Δεν θα μιλάμε καθόλου. Δηλαδή, εδώ είναι πλήρη. Είναι όλες οι οδηγίες. Έτσι, και για τη συμπεριφορά, τι θα υποθεί, τι δεν θα υποθεί. Και για την Κύπρο, όπως είπατε. Άρα, καταλαβαίνουμε γιατί δεν άνοιξε ποτέ ο φάκελος της Κύπρου. Και καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο οδηγήθηκε στο να πάρθει η Κύπρος από τους Τούρκους. Ποιοι ήταν από πίσω, ποιοι το σχεδίασαν, ποιοι το προσχεδίασαν και ποιοι το εκτέλεσαν. 10. Η ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία και το υπόλοιπο σβησμένο με μαρκαδόρο. Το 11. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Crossier, προφανώς είναι τραπεζίτης. Οι εταιρείες που υποστηρίζουν το κίνημα Παπανδρέου στην Ελλάδα θα καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια, και εδώ πάμε για τη δημιουργία του κόμματος, του καινούριου νέου κόμματος, που ήταν το ΠΑΣΟΚ. Έχουν διαγράψει 3 λέξεις. Αράμκο, επίσης διαγραφή 2 λέξεων με μαρκαδόρο. Της Wall Street είναι διαγραφή 1 λέξης. Οι τράπεζες Chase Manhattan Bank, διαγραφή 4 λέξεων. Και από κάτω υπογραφή Ανδρέας Παπανδρέου. Πραγματικά, μπορούμε να πάμε και στην εικόνα. Πραγματικά, κυρία Σιδέρη, εδώ διαβάσαμε και μεταφράσαμε ένα κείμενο το οποίο μας δείχνει ότι καμία δύναμη δεν ήρθε να σώσει τον Έλληνα πολίτη, η οποία ήρθε από έξω. Κανένα κόμμα, κανένας πολιτικός δεν μπορεί να είναι σωτήρας σε αυτά που θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης. Και εδώ βλέπουμε, κυρία Σιδέρη, το έγγραφο αυτό το υπέγραψε ο Παπανδρέου. Το αποδεικτικό έγγραφο. Βεβαίως. Τον Αύγουστο του 1974, και εφόσον απεδέχθη τις οδηγίες, αμέσως πήρε τη χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για να ιδρύσει το νέο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, που όλοι λέγανε το ΠΑΣΟΚ τι είναι αυτό, και ήρθε η νέα δύναμη και θα σωθούμε, και αν θέλετε αυτό ήταν και η αιτία που έχουμε έρθει σε αυτό το αποτέλεσμα αυτής της ατέρμονης κατάστασης που βιώνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Και μιλάμε τώρα για τον Αύγουστο του 1974, το έγγραφο αυτό μιλάει σε πολλά σημεία για κυβέρνηση Παπανδρέου, όταν το 1974, 7 χρόνια μετά το 1981, βλέπουμε ότι υποτίθεται, ότι ψηφίζεται τελικά. Δεν ψηφίζεται, άρα καταλαβαίνουμε ότι ήταν προσχεδιασμένο και καταλαβαίνουμε ότι θέλανε επικοινωνιακά να δώσουν μια τεράστια έμφαση στο κόμμα αυτό. Και το 7 χρόνια ύστερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου να γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και με συντριπτική ψηφοφορία. Είχε εμφανιστεί, από ό,τι θυμόμαστε τότε, με το περιβόητο Ζιβάγκο, ο Ανδρέας με το Ζιβάγκο, όπου και αυτό ακόμα ήταν συμβολικό, έτσι ήθελε να δείξει. Βέβαια. Ότι είναι παιδί του λαού. Πίσω τους, πίσω από κάθε τέτοιο κομματικό ταγό, κυρία Σιδέρη, είναι ένα επιτελείο επικοινωνιολόγων. Πολλά χρήματα προσφέρονται για να κάνουν την προδοσία, που εγώ δεν θα πω είναι προδοσία, είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Πολλά χρήματα και πολλές οδηγίες και πολλές προστασίες υπάρχουν για να ξεδιπλωθούν όλες αυτές οι εγκληματικές ενέργειες απέναντι στον ελληνικό λαό. Εγώ θα πω, σε όλο τον πλανήτη γίνεται αυτό, διότι κάθε κόμμα, σοσιαλιστικό κόμμα, υπάρχει ένα όμορο κόμμα. Κάτι αντίστοιχο σε παρεμφερέσεις στο εξωτερικό. Απλά μην σε εστιάζουμε εδώ. Βεβαίως. Αλλά η ουσία είναι, κύριε Μιχαλακόπουλε, και από το βίντεο που είδαμε πριν, αλλά και με το έγγραφο που μας αναλύσατε, ότι τελικά πρόκειται για ένα θέατρο όπου οι πολίτες είναι θεατές, νομίζουν ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, νομίζουν ότι είναι αληθινά γεγονότα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει σκηνοθέτης, υπάρχει διανομή ρόλων.
Ηθοποιοί, διανομή ρόλων, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα λες έτσι. Ήταν κανονισμένα και τι θέσεις θα πάρει για τον ΝΑΤΟ, αλλά και με λίγες κορώνες, να μην το παρακάνει όμως. Δηλαδή βλέπουμε κανονισμένες και τις λεπτομέρειες. Έτσι, μπράβο κυρία. Σε όλη την ταινία που βλέπουμε εμείς. Και είναι πραγματικά, πρόκειται για ηθοποιούς. Το θέσατε ακριβώς. Υποκριτές. Για υποκριτές. Και υποκριτές. Υποκριτική, μόνο που η ηθοποιία είναι το ποιείς ήθος. Αυτοί δεν ποιούν ήθος. Ναι. Μπράβο. Υποκρισία είναι όπου γεννάει μόνο εγκληματικές ενέργειες απέναντι σε ανθρώπους. Απέναντι σε ζωντανές υπάρξεις. Απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στα εγγόνια μας, απέναντι στους ίδιους εμάς. Στους εαυτούς μας. Βεβαίως, τους εαυτούς μας. Και γίνεται τόσο καλά αυτό το θέατρο, όπως είπατε κυρία Σιδέρη, που δεν μπορεί να το καταλάβει και διάβαζα στο διαδίκτυο μια φράση που διακομόδιζε, αν θέλετε, τη σημερινή κατάσταση, που λέει ότι οι αναλφάβητοι στο επόμενο διάστημα δεν θα είναι αυτοί που δεν θα ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν, θα είναι αυτοί που δεν θα μπορούν να καταλάβουν ποια είναι τα ψέματα που μέχρι τώρα τους έχουν πει. Έτσι. Και ποια είναι τα ψέματα που βιώνουμε μέχρι τώρα στην ελληνική κοινωνία και γενικά, θα πω, στον πλανήτη. Έτσι. Εμείς ήρθαμε εδώ, κυρία Σιδέρη, ως... Αυτό ήθελα να σας πω, επειδή κάναμε ένα μικρό ταξίδι πίσω στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουμε φτάσει 2023, πλησιάζουμε 21 Μαΐου στις εκλογές και καλούμαστε όλοι τώρα συνολικά πάλι να κάνουμε μια επιλογή, να αποφασίσουμε ποιοι θα έχουν το τιμόνι της χώρας. Από την αρχή που ήρθαμε ως πολιτικός φορέας, υπογραμμίσαμε, τονίσαμε και υπερθεματίσαμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κόμμα. Το κόμμα κομματιάζει, διαιρεί την κοινωνία σε αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, σε δόγματα, σε χρώματα του χρήματος. Εμείς ήρθαμε από την αρχή και εξηγήσαμε στον Έλληνα πολίτη, στον αδελφό μας, στον συνέλληνά μας, ότι ο πολιτικός φορέας είναι το όχημα το οποίο εκπροσωπεί κάθε Έλληνα πολίτη του έθνους, του γέννης των Ελλήνων σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό είμαστε από τότε, γι' αυτό ζητάμε τα ψηφοδέλτια να πέσουν στην κάλπη, αν και η κάλπη θα το εξηγήσουμε και άλλη φορά, ότι είναι κάλπικη, η διαδικασία πραγματικά εξετάζει και τα τελικά αποτελέσματα τη βγάζει μια ιδιωτικών συμφερόντων εταιρεία η Singular Logic και μάλιστα εντελώς συμπτωματικά, όπως έχουμε πει και σε πάρα πολλές εκπομπές, εβραϊκών συμφερόντων. Αλλά γίνεται πάλι βεβαίως, αυτό. Ίσως πώς είναι συμπτωματικό, όπως είπατε. Και σε αυτό και σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να υπερθεματίσουμε και να επεκτείνουμε ακριβώς πότε ιδρύθηκε και πότε ήρθε η Singular Logic, για ποιο λόγο μια ιδιωτικών συμφερόντων εταιρεία πρέπει να κάνει την καταμέτρηση εθνικής διαδικασίας. Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κρατικός μηχανισμός, κυρία Σιδέρη, να μπορεί να κάνει μια καταμέτρηση των ψήφων τα ψηφοδέλτια τα οποία ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Αν είναι δυνατόν, ποιος έδωσε αυτό το δικαίωμα, ποιος το έκανε και ποιος τελικά το αποφάσισε για να γίνεται παρά τη θέληση του Έλληνα πολίτη. Πρέπει πραγματικά όλοι μας να κάτσουμε και να σκεφτούμε και να δούμε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, για ποιο λόγο ήρθαμε τη στιγμή που έπρεπε το 2015 ως πολιτικός φορέας, όταν κάποτε το 2012 θα μας πτώχευαν, για ποιο λόγο ήρθε ο Αρτέμις Όρας και για ποιο λόγο ιδρύθηκε ο πολιτικός φορέας, όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Έλληνας πολίτης να έρθει να ψηφιστεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία ως υποψήφιος βουλευτής, ως αξιωματούχος, ως ενεργό μέλος και να μπορέσουμε πλέον ως διαχειριστές να απελευθερωθούμε όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικοπολιτικά, αλλά και να απελευθερωθούμε και σε ένα πόλεμο ενημέρωσης, σε ένα πόλεμο όπου η προπαγάνδα είναι το όπλο του εχθρού μας. Να καταλάβουμε, κυρία Σιδέρη, να καταλάβουμε, αγαπητοί συνέλληνες, ποιος ακριβώς είναι ο εχθρός μας. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και αυτό να ενημερώσουμε και εμείς, αν θέλετε, ως υποψήφοι βουλευτές, ως ενεργά μέλη, πλέον ενεργοί πολίτες που συμμετέχουμε κρίσεως και αρχής επί τα κοινά της πολιτείας μας, επί τα κοινά του κράτους μας, της ίδιας ζωής μας, του ίδιου του βίου μας. Έχουμε και μαθαίνουμε, αν θέλετε, εκπαιδευόμαστε να βρίσκουμε πού είναι το ψεύδος, πού είναι η αλήθεια, μέσα
από πραγματική πληροφορία και μέσα από πραγματική αποδοτική διεργασία. Ο Έλληνας πολίτης οφείλει να ρίξει την ψήφο του, όπου η ψήφος για την Ελλήνων Συνέλευσης είναι η ίδια η οντότητά του. Έρχεται ο ίδιος με την ίδια την οντότητά του και ψηφίζει, ο ίδιος μπορεί να γίνει υποψήφιος βουλευτής και να έρθει να δώσει τις λύσεις σε αυτά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, σε αυτά τα τεράστια προβλήματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση κανένας σωτήρας να δώσει λύση για αυτά. Οπότε εννοείται ότι ο ίδιος συμμετέχει και ο ίδιος, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, σώζει τον εαυτό του, ο ίδιος αποτελεί τη σωτηρία όλοι ίσως κάτι περιμένουν να συμβεί, αλλά θα πρέπει εμείς να το φέρουμε. Βεβαίως, ο ίδιος ο πολίτης αποφασίζει, ο ίδιος ο πολίτης ενημερώνεται, ο ίδιος ο πολίτης μαθαίνει και μέσα από αυτή τη γνώση παίρνει τα όπλα αυτά της γνώσης για να μπορέσει επιτέλους να απελευθερωθεί από όλο αυτό το τεράστιο ζυγό και να μπορέσει να δώσει ως παρακαταθήκη στις επόμενες μελλοντικές γενναίες που είναι και η μόνη δέσμευση της Ελλήνων Συνέλευσης, να δώσει μια παρακαταθήκη, να δώσει μια διαθήκη η οποία, με την οποία θα μπορούν οι μελλοντικές γενναίες, οι μελλοντικοί Έλληνες, τα μελλοντικά Ελληνόπουλα να ζήσουν σε ένα πραγματικό ασφαλή κόσμο. Κύριε Μιχαλακόπουλε, επειδή είπατε για όπλα προηγουμένως, πού μπορούν οι Έλληνες πολίτες να βρουν ψηφοδέλτια της Ελλήνων Συνέλευσης? Βεβαίως. Στην Αθήνα. Καταρχήν μπορούν στην Παλίνη, Λεωφόρος Μαραθώνος 101, στα κεντρικά, στον Άγιο Δημήτριο, Ανδρέα Παπανδρέου 3, στην Λαμπρινή στο Γαλάτσι, Ανδριτσένης 21 και στον Πειραιάς Τσαμαδού 55. Οφείλει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει Ελλήνων Συνέλευσης, να έρθει να συστρατευθεί σε μια πραγματική επανάσταση, ανάσταση δηλαδή του ίδιου του πνεύματος, σε ένα πόλεμο επικοινωνιακό, σε ένα πόλεμο όπου ο πολίτης ορίζει τον εχθρό, ο πολίτης γνωρίζει τον εχθρό και υπάρχει η κατάλληλη στρατηγική για να τον νικήσουμε, κυρία Σιδέρη. Κύριε Μιχαλακόπουλη, νομίζω τα είπατε όλα, οπότε μας έχετε καλύψει. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.